Αλλάζουμε θέμα. Στα γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Προέδρου της δικού σας Επιτροπής του ΤΕΕ, Απόστολου Παυλίδη, με τον Πρόεδρο Παντελή Τζίνη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, της λεγόμενης ΕΜΔΙΔΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας, Γιώτα Μαυρουδάκη, Ιωάννα Κλοφά και Φωτεινή Παπαδοπούλου. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως ζωντανά με τον Πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Παρατήματος Ανατολικής Μακεδονίας, τον κύριο Απόστολο Παυλίδη, να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Παυλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθεατές. Και να πούμε για την σύσκεψη αυτή η οποία πραγματοποιήθηκε, η συζήτηση αυτή η οποία έγινε, τι θέματα αρχικά αφορούσαν και σας απασχόλησαν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, πολύ ουσιαστική και πολύ γόνιμη. Τέσσερα ήταν τα κύρια ζητήματα στα οποία επικεντρωθήκαμε. Το ένα αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης στους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και της Περιφερειακής Ενότητας Στάσου. Να τα πω συνοπτικά και αν θέλετε μπαίνουμε σε λεπτό. Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως 4-5 σημαντικά θέματα σας απασχόλησαν. Από εκεί και μετά όμως τα αυθαίρετα είναι ένα ζήτημα το οποίο χωράει μια περαιτέρω ανάλυση. Ναι, βεβαίως. Να δώστε μας λίγο την εικόνα. Τα θέματα των υπηρεσιών λοιπόν δόμησης, η λειτουργία των υπηρεσιών, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τι προβλέπει αυτό για την εκτός σχεδίου δόμηση, τη λειτουργία των συμβουλίων αρχιτεκτονικής και πολυδομικών θεμάτων και χρησιμοποιήσεων στις δύο περιφερειακές ενότητες, Καβάλας και Θάσου, και η τροποποίηση, η επιχειρούμενη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας, που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ξαναέρθει όπως πληροφορούμε. Αυτά ήταν τα κυρίαρχα που συζητήσαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΔΙΔΑΣ. Πέρα από τη συζήτηση, βγήκανε κάποια ουσιαστικά και επικοδομητικά αποτελέσματα, κύριε Παυλίδη, όσον αφορά τα προβλήματα στην επιλειτουργία των υπηρεσιών δόμησης των Δήμων σε Καβάλα και Θάσο, όπως αναφερθήκατε, και στη στελέχωση των τμήματων πολεοδομίας. Το έχουμε αναφέρει ξανά το συγκεκριμένο θέμα. Το ζητούμενο είναι να προσπαθούμε με τη συνεργασία όλων των φορέων, καθένας με τις δυνάμεις του και τις δυνατότητες που έχει, να δίνουμε λύση. Εδώ λοιπόν με την ΙΔΟΝ Καβάλας θέλω να σας πω ότι έχουμε ένα πολύ καλό προηγούμενο. Το περασμένο Αύγουστο είχε προκύψει ένα πολύ σοβαρό θέμα με την εκτός σχεδίου δόμηση σε ό,τι αφορά ανέγερση νέων τουριστικών καταλυμάτων στη Θάσο. Είχαν κολλήσει 12 άδειες στις οποίες η ΙΔΟΝ Καβάλας δεν προχωρούσε στην έκδοσή τους επειδή δεν είχε ζητούσε διευκρινήσεις από το Υπουργείο και το Υπουργείο δεν είχε απαντήσει εδώ και 1,5 χρόνο. Ήρθα σε επαφή λοιπόν με την υπηρεσία και τελικώς έκανα ένα έγγραφο προς τον Υπουργό Οικονόμων. Ναι. Προς τιμή του μέσα σε 3 μέρες απάντησε τελικά στην ΙΔΟΝ Καβάλας και αυτές οι άδειες ξεμπλόκαραν. 12 δηλαδή άδειες πήραν τον δρόμο για την οριστική διευθέτησή τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, είναι δύσκολη κατάσταση, είναι αντικειμενικά τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά με τη συνεργασία έχουμε περιθώριο στο να διορθώσουμε μικρά και μεγάλα τέτοια προβλήματα και να πετύχουμε νίκες οι οποίες, ας πούμε, από εκπρότης όψης μην φαίνονται τόσο εύκολες. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών δόμησης, στον βάση νόμου πρέπει από 1η Νοεμβρίου 2020, αυτό είναι το νέο δεδομένο που μας επισήμαναν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΜΔΙΔΑΣ, ότι από 1η Νοεμβρίου λοιπόν 2020 πρέπει όλοι οι δήμοι της χώρας να προχωρήσουν στη σύσταση υπηρεσίας δόμησης. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, η Καβάλας Μητροπολιτικός Δήμος φυσικά και έχει υπηρεσία δόμησης, ο Δήμος Παγκαίου έχει επίσης υπηρεσία δόμησης. Οι δύο όμως άλλοι δήμοι, ο Δήμος Νέστου και ο Δήμος Στάσου, έχουν συστήσει πολυοδομικά γραφεία, αλλά λόγω της υποστελέχωσης της οποίας έχουν, εκτιμάται ότι θα είναι δύσκολο με τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα να ανταποκριθούν στην σύσταση της υπηρεσίας δόμησης, τουλάχιστον με την προβλεπόμενη σύνθεση όπως αυτή αναφέρεται στο συγκεκριμένο νόμο. Άρα αυτό είναι το θέμα το οποίο θίξαμε και πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί
ενδεχόμενα με άλλους τρόπους, όπως μέσω των αναπτυξιακών εταιριών που πρόκειται να συσταθούν, ή τα στελέχη μηχανική, οι οποίοι από την μέσω της ΕΕΤΑ θα συνδράμουν στη μελέτη και ορίμανση μελετών, στην ορίμανση μελετών για να απορροφηθούν τα απαραίτητα για να τρέξουν κάποια έργα. Έγινε δηλαδή μια πολύ περιστατωμένη συζήτηση και εξετάσαμε όλα τα δυνατά ενδεχόμενα. Όσον αφορά τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων, έχει προκύψει ένα γραφειοκρατικό θέμα. Δηλαδή, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου όντως ξεχωριστή Περιφερειακή Ενότητα, καλύπτεται ωστόσο διοικητικά από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Ναι. Αυτό ζουμώνει και αυτό ισχύει στην πράξη. Από ένα λάθος, έτσι τουλάχιστον περιγράφεται, στο νόμο 4495 του 2017, προβλέπεται η ξεχωριστή σύσταση συμβουλίων και για την Περιφερειακή Ενότητα Θάσου. Δηλαδή, τα συμβούλια αρχιτεκτονικής, τα οποία είναι συμβούλια με ιδιαίτερη σημασία, γιατί εάν δεν περάσει μία αίτηση για οικοδομική άδεια από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, δεν προχωράει η διαδικασία, δεν εκδίδεται απλά. Όσο και τα ΣΥΠΟΘΑ, τα οποία εξετάζουν προσφυγές κατά πορισμάτων ελεγκτών δόμησης σε αυτά, είναι πολύ σημαντικά δηλαδή συμβούλια, τα οποία έχουν ξεκινήσει και λειτουργούν στην Καβάλα. Πρέπει λοιπόν βάσει νόμου να συσταθούν και για τη Θάσο. Δεδομένης τώρα της υποστελέχωσης των υπηρεσιών, το ένα δηλαδή θέμα συνδέεται με το άλλο, είναι πολύ δύσκολη η σύστασή τους. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια μεγάλη προσπάθεια να συστήσουμε αυτά τα συμβούλια και στη Θάσο. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή θα πρέπει αυτό να το επιδιώξουμε, να το κλείσουμε. Και παράλληλα έχουμε ξεκινήσει πρωτοβουλία σε κεντρικό επίπεδο με νομοθετική πρωτοβουλία να αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα και να καλύπτεται η Περιφερειακή Ενότητα Θάσου από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, σαν να μην υπάρχει ο λόγος αυτός της σύστασης ξεχωριστών συμβουλίων και για τη Θάσο. Νομίζω ότι θα το διευθετήσω μέσα στη εβδομάδα, το πρόβλημα αυτό θα αποκατασταθεί. Μάλιστα. Βέβαια έχουμε και την ενότητα, όπως αναφέρατε και λίγο νωρίτερα, περιβάλλον και ενέργεια. Ένα σημαντικό κομμάτι, έτσι, κύριε Παυλίδη. Καθώς οι αλλαγές που περιλαμβάνει για την εκτός σχεδίου δόμης θα πρέπει, εκτός από τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, να προστατεύουν και να μην απαξιώνουν την μικρή ατομική ιδιαίτερα ιδιοκτησία. Πώς αυτό. Το νομοσχέδιο αυτό αποσκοπεί στο να εφαρμόσει στην πράξη τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την προστασία του περιβάλλοντος. Φυσικά σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνούμε όλοι. Έτσι. Είναι πρώτιστη η ανάγκη της προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, εδώ η εκτίμησή μας είναι ότι γίνεται μια υπερβολή, γιατί αυτό εφαρμόζεται με την κατάργηση των παρεκκλήσεων. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα σε μια σειρά από οικοπεδούχους, ειδικά στην περιοχή της Θάσου. Και όχι μόνο, αλλά στη Θάσο είναι πολύ έντονο το πρόβλημα, όπου υπάρχουν πάρα πολλοί λοιπόν μικροί οικοπεδούχοι που έχουν μικρά ακίνητα, τη τάξη του ενός στρέμματος και πιο μικρά, στα οποία έχουν χτίσει ένα μικρό σπίτι. Αυτό εδώ πλέον, ναι, με την κατάργηση των παρεκκλήσεων, δεν θα μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτό ή να το γκρεμίσουν και να χτίσουν κάτι άλλο στη θέση του. Αντιλαμβάνεστε ότι οι άμεσα φυγόμενοι από αυτήν εδώ την νομοθετική πρωτοβουλία είναι ακριβώς οι μικροί ιδιοκτήτες. Και το θέμα είναι ότι το νομοσχέδιο αυτό, για να μην ευνηδιάσει, δίνει περιθώριο 2 χρόνια σε όλους αυτούς που έχουν μικρά τέτοια οικόπεδα να προχωρήσουν στην ανέγερση ή στην επιδιώκωση των κτηρίων που έχουν. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρακτικά δεν θα εξυπηρετηθεί η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, αφού μέσα σε 2 χρόνια αναμένεται ότι θα έχουμε, ναι, οργασμό, αν επιτρέπετε η λέξη, από τέτοια οικοδομική δραστηριότητα. Δηλαδή όλοι θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν το χρονικό αυτό όριο και να κάνουν τις κατασκευές τις οποίες έχουν στο μυαλό τους. Άρα νομίζω ότι θα πάμε σε μια αδικία, θα δημορφώσουμε δηλαδή ένα καινούριο άδικο περιβάλλον, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι, ειδικά σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, να κάνουμε σε αυτά τα 2 χρόνια
χρόνια αυτά λοιπόν δεν θα έχουν δυνατότητα να κάνουν κάτι άλλο. Ουσιαστικά είναι σαν να τους λέμε ότι εντάξει, απαξιώνεται η μικρή σας ιδιοκτησία. Αυτό λοιπόν, αυτή την ανησυχία μας λοιπόν την εκφράσαμε και θα την διατυπώσουμε και γραπτά προς το αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να επανεξεταστούν οι προθεσμίες και αυτές εδώ οι προθέσεις. Δηλαδή, ναι, γενικά συμφωνούμε στην κατάργηση των παρεκκλήσεων, αλλά ίσως κατά περίπτωση και σε ειδικές περιοχές να εξασφαλίσουμε κάποιες εξαιρέσεις. Κύριε Παυλίδη, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία στο Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.